που θα συνδεθούμε ξανά μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Χριστοστομίδη, τον ανταποκριτή μας στην Μόσχα. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοστομίδη. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Λοιπόν, καλησπέρα. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε πώς διαμορφώνεται εκεί η κατάσταση. Ναι. Γιατί σε εμάς συνεχώς έρχονται πληροφορίες. Υπάρχει καταιγισμός γεγονότων, όχι πληροφοριών, και πληροφοριών, αλλά και γεγονότων και δηλώσεων, πρέπει να πω, από τη Μόσχα. Τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθώ να δω τις τελευταίες δηλώσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο Εξωτερικών και αν έχει υπάρξει σχολιασμός σε αυτή τη βόμβα, τορπίλη που πέταξε η κυρία Τιμοσέγκο, ότι δηλαδή η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά στις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες δυτικές χώρες. Δυστυχώς για κάποιο τρόπο δεν βγαίνουν προς τα έξω. Να τα πούμε λοιπόν, αν έχουμε τον χρόνο, να τα πούμε ένα-ένα. Και να κάνουμε και μία συνομιλία. Διότι αν κάποια από αυτά ήδη είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε εμείς από τη Μόσχα. Σας ακούμε. Λοιπόν, είναι γνωστή η επικοινωνία, η 90 λεπτή του κυρίου Πούτιν με τον κύριο Ομπάμα. Μια μισή ώρα συζητούσαν, εξήγησε πολλά πράγματα ο κύριος Πούτιν. Από την μεριά του ο κύριος Ομπάμα είπε τα δικά του. Και για την κυρία Μέρκελ γνωρίζετε τις τελευταίες πιέσεις που έθεσε προς τον κύριο Πούτιν. Βέβαια εδώ από το Υπουργείο λένε ότι δεν καταλαβαίνουμε από πιέσεις και τελεσίγραφα ότι δεν είναι σε θέση να μας κάνουν οικονομικό blackout από την Ευρωζώνη. Θα υποφέρουν και αυτοί πολύ περισσότερο από εμάς εάν πραγματοποιήσουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια sanctions, κάποιους οικονομικούς περιορισμούς. Κύριε Χρυσοστομίδη, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται, βλέποντας, ας πούμε, τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, προβάλλουν πάρα πολύ το ζήτημα που αφορά τις χρηματοπιστωτικές, τις χρηματιστηριακές επιπτώσεις και την πίεση που δέχεται το ρούβλι από την κατάσταση στην Ουκρανία. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα οικονομικό όπλο, αν θέλετε, το οποίο έχει στο πλωστάσιο της η Δύση, το έχει ήδη βάλει μπροστά. Πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, γνωρίζετε ότι σήμερα είχε περαιτέρω πτώση το ρούβλι. Πρέπει όμως να σας πω και άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θέλουν να τα λένε προς τα έξω. Σε αυτό πάντως οι Ρώσοι, τα γερμανικά ΜΜΕ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξαγωγών του φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας κατευθύνεται προς Ευρωζώνη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, περνάει λοιπόν ένα μεγάλο τμήμα αυτό από Ουκρανία. Οι Ρώσοι βέβαια προσπαθούν εδώ και καιρό να απεγκλωβιστούν από αυτό, περνώντας υποθαλάσσια από τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κάυκασο τους αγωγούς. Αλλά αυτό το οποίο εξακολουθούν να υποστηρίζουν από τη Μόσχα είναι ότι εάν κλιμακώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε σε συντονισμό με την Ουάσιγκτον, τις ΗΠΑ, αυτού του είδους τον οικονομικό πόλεμο, πρώτη θα το μετανιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Γερμανία. Το τάγμα των λύκων έχει πάει στην Κρυμαία, κύριε Χριστομίδη, γνωρίζετε. Ναι. Είναι γεγονός αυτό ότι έχουν ξεκινήσει. Πρέπει να σας πω βέβαια κάποια στοιχεία τα οποία καλό θα είναι να ακούσουν πρώτα από το Κόντρα, γιατί έχω εργαστεί και στο Κόντρα. Είχα εκπομπή το Οικονομία Ώρα 0. Και καλό θα είναι οι τηλεθεατές σας να τα μάθουν πρώτοι από τη Μόσχα. Πρέπει λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, έτσι. Καταρχήν, να ξέρετε ότι εδώ όλοι οι Ρώσοι είναι σοκαρισμένοι από την απόλυτη απουσία κριτικής των δυτικών μίντια για το ότι οι νεοναζί, οι εξτρεμιστές είναι στην εξουσία, συμμετέχουν στην εξουσία στην Ουκρανία. Και δεν ακούγεται λέξη, κιχ, τσιμουδιά. Κυριολεκτικά πρόκειται για κάτι το ακατανόητο εδώ για τους Ρώσους, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι ένας λαός ο οποίος έχει χάσει πάνω από 20 εκατομμύρια για να πολεμήσει τον ναζισμό. Αυτοί λοιπόν δηλώνουν σοκαρισμένοι απόλυτα. Πρέπει επίσης να σας πω ότι σοκ δηλώνουν και από τις διάφορες πηγές που έχω από τα Υπουργεία εδώ, ότι υπάρχει σιωπή των δυτικών μέσων για το πιάτσικο, τις ληστείες, τις κλοπές και τους βιασμούς από ομάδες εξτρεμιστών και νεοναζί που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Υπάρχει αν θέλετε, ένα χάος. Ο πληθυσμός τι λέει, κύριε Χρυσοστομίδη, και τι στάση κρατάει? Αυτές οι ληστείες και αυτοί οι βιασμοί έχουν γίνει σε διαφορετικές πόλεις της Ουκρανίας και αυτά δεν έχουν βγει καθόλου προς τα έξω. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το 60%, τα γνωρίζετε αυτά φαντάζομαι, πάνω από το 60% του πληθυσμού στην Κρυμαία μιλάει, είναι ρωσόφωνοι, έτσι είναι ρωσικός πληθυσμός, ζήτησαν πρώτη βοήθεια και ένωση, αν θέλετε, στη συνέχεια με τη Ρωσία.
Και με πληροφορούσαν πριν από λίγο κάποια στελέχη ότι πάνω από 100.000 μετανάστες από Κρυμαία κατευθύνονται προς Ρωσία, διότι φοβούνται για την κατάσταση η οποία θα κλιμακωθεί εκεί. Και επίσης να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον κάτι ιστορικό, το οποίο μου το θύμισαν από το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ. Είναι πάνω από 150.000 οι νεκροί Ρώσοι στην Κρυμαία τον 18ο αιώνα, νεκροί, έτσι, οι οποίοι πολέμησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ουσιαστικά ξεκίνησαν την απελευθέρωση των Βαλκανίων, διώχνοντας τους Τούρκους από την Κρυμαία. Πάντως, η αλήθεια είναι, κύριε Χρυσοστομίδη, ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος ουσιαστικά λέει ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεν ξέρω τώρα η πλευρά Πούτιν τι λέει για την Γερμανίδα Καγκελάριο. Και αν υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό το οποίο έγινε στην τηλεφωνική τους επικοινωνία είναι ότι ο κύριος Πούτιν της είπε, ναι, ακούω με προσοχή αυτά που μου λες, δηλαδή για μια επέμβαση όπως την χαρακτήρισε σε μια ξένη χώρα, αλλά σου εξηγώ και πάλι ότι η πρώτη στο μέλημά μου είναι να προστατέψω τον πληθυσμό και τους πολίτες της χώρας μου και βεβαίως και των Ουκρανών οι οποίοι ζητούν τη βοήθεια της Ρωσίας. Και βεβαίως αυτό το οποίο στέκονται εδώ, αν θέλεις, στη Μόσχα, είναι ότι αυτή η αθλειότητα, και μάλιστα θα το μάθετε πρώτοι αυτό, τη γνωρίζετε την αθλειότητα του ακροδεξιού Ουκρανού, του Γιάρος, να ζητάει τη βοήθεια, να ζητήσει μάλλον τη βοήθεια, να εκλιπαρεί βοήθεια από το νούμερο ένα αρχιτρομοκράτη και δολοφόνο, τον Ουμάροφ, ο οποίος εντός εισαγωγικών, να σας πω ότι φημολογείται ότι είναι ήδη νεκρός, γι' αυτό και ο πρόεδρος της Τσετσενίας, ο κ. Καντήροφ, είπε. Δηλαδή ζητάει βοήθεια από τους Τσετσένους. Ζητάει βοήθεια από έναν, φανταστείτε, είναι ο αντίστοιχος Μπιν Λάντεν ο Μάροφ. Καλεί τους Τσετσένους σε αεροπέλα κατά της Ρωσίας. Ναι. Μα ουσιαστικά δεν τους καλεί σε κάτι άλλο, δεν έχουν τακτικό στρατό για να πολεμήσουν. Τους καλεί να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες. Και μου μετέφεραν λοιπόν σήμερα από μια πολύ αξιόπιστη πηγή πως θα φροντίσουν να το καθίσουν στο σκαμνί για αυτά τα οποία, για τις προτροπές, αν θέλεις, τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως αντίστοιχα έχουν κάνει και οι Αμερικανοί στο παρελθόν με διάφορες άλλες καταστάσεις, έτσι, να τις θυμίσουμε. Τώρα τις ξέρετε και εσείς, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Κύριε Χρυσοστομίδη, ένα-δύο πράγματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα βοηθήσει και τους τηλεθεατές. Πρώτον, μέχρι πού θεωρείτε ότι μπορεί να φτάσει η Ρωσία? Δηλαδή, εάν συνεχιστεί και από τη Δύση, από την πλευρά των Ευρωπαίων ενδεχομένως και των Αμερικανών, έτσι μια πιο επιθετική στάση, οι Ρώσοι μέχρι πού θα μπορούσαν να φτάσουν? Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ εύλογο ερώτημα αυτό που βάζετε αυτή τη στιγμή και θα σας πω το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνηθίσει να κάνουν, και αυτή τη στιγμή κάνουν απλά αντικειμενικά, μια ιστορική αναδρομή. Όλοι τους οι πόλεμοι, δείτε το Ιράκ, δείτε τη Γιουγκοσλαβία, δείτε το Αφγανιστάν, δείτε τη συμμετοχή τους, αν θέλετε, την παρολίγο συμμετοχή τους με τη Συρία και διάφορες άλλες εμπλοκές, είναι με χειρουργικές επεμβάσεις αεροπορικές, οι οποίες έχουν σαν στόχο όχι να διαλύσουν τον αντίπαλο, αλλά να ελέγξουν την κατάσταση και στη συνέχεια, αν μπορέσουν, να πάνε στα σπιτάκια τους και να είναι τα αφεντικά. Εδώ όμως η διαφορά τώρα με αυτό που πάνε να κάνουν στην Ουκρανία είναι ότι ο Ρώσος, όταν πιεστεί πάρα πολύ και έχει την πλάτη του στον τοίχο και κάνει τον πόλεμο, θα κάνει ένα ολοκληρωτικό πόλεμο μέχρι ότου αφανίσει τον αντίπαλό του. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει, ακούστε το λιγάκι, γιατί αυτή είναι και η φόβη μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος τριμωχτεί πάρα πολύ άσχημα, αρχίζει και βγάζει πλέον στο τραπέζι πολύ επικίνδυνα όπλα, και όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή, αλλά για όλο τον πλανήτη, έτσι. Ναι. Και ένας ο άλλος αισθάνεται ότι πλέον δεν έχει άλλη επιλογή, ότι βήμα-βήμα, τώρα θεωρούν ότι είναι στην αυλή τους το πρόβλημα με την Ουκρανία. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση αυτή. Μα είναι θέμα παγκόσμια σταθερότητα. Δεν αφορά μόνο. Δηλαδή, για όποιους δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, που δεν νομίζω να μην το έχει καταλάβει αυτό ο κόσμος, δεν είναι ένα απλό ζήτημα όλο αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς αυτό είναι που λέτε. Και κυρίως το ότι όταν ο Ρώσος αισθάνεται ότι πραγματικά απειλείται η ακαιρεότητα της χώρας του, θα μπει σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Δεν θα κάνει χειρουργικές επεμβάσεις με αεροπλάνα, όπως έχουν μάθει οι Αμερικανοί να κάνουν. Αλλά αντίθετα θα μπει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που απευχόμαστε να συμβεί, διότι θα είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα. Κύριε Χρυσοστομίδη, κάτι άλλο, κάτι λίγο διαφορετικό, που συνδέεται και βέβαια και με την Ευρώπη, αυτό. Απορώ με την Ευρώπη, σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ναι. Απορώ με την κυρία Μέρκελ, με το θράσος της κυρίας Μέρκελ, και απορώ πώς είναι δυνατόν να μην βγαίνει κιχ, να μην μιλάνε καθόλου για τους νεοναζί σε μια χώρα. Εντάξει, τους βολεύει, τους βολεύει η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Γι' αυτό δεν βγάζουν κιχ. Νομίζω ότι μπορούμε να το συμπεράνουμε πάρα πολύ εύκολα αυτό, έτσι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι
μια κατάσταση de facto διχοτόμησης Ουκρανίας, για να μπούμε λίγο και στο ζήτημα που αφορά αυτό καθ' αυτή καθ' αυτή την Ουκρανία. Είναι πλέον ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, δηλαδή η Ρωσία να κρατήσει την Κριμαία και ενδεχομένως κάποιους γύρω περιοχές και το άλλο κομμάτι της Ουκρανίας να πάει με τη Δύση. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ήταν, είχε βγει αυτό το σενάριο από την αρχή και μάλιστα κάποιοι είχαν πει αναλυτές από το εξωτερικό ότι θα είναι το δώρο της. Ναι. Λοιπόν, επίσης, δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Χριστομίδης, μας ακούτε? Ναι. Λοιπόν, επειδή νομίζαμε ότι σας χάσαμε για κάποια δευτερόλεπτα. Ναι, λέω, να επαναλάβω αυτό που έλεγα στην ερώτηση του συναδέλφου σας, ότι αρχικά έλεγαν ξένοι αναλυτές ότι η Κριμαία θα είναι το δώρο της Δύσης προς τη Ρωσία για να, εν πάση περιπτώσει, να γίνει αυτή η διχοτόμηση που λέτε τώρα, ο διαμελισμός και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα με απειλές πολέμων και ενδεχομένως χρήσεως άλλων όπλων, τα οποία ούτε καν θέλω να τα αναφέρω για να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Ναι. Αλλά αυτό όμως, από ό,τι βλέπω τώρα τελευταία και από τις δηλώσεις και των Ουκρανών και της κυρίας Τιμοσέγκο, η οποία έκανε μια φρασίτατη, δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω τη δήλωσή της, ότι η Ρωσία έχει κηρύξει, λέει, τον πόλεμο όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, δεν ρίχνει απλά λάδι στη φωτιά. Προσπαθεί με αυτή τη δήλωσή της να κλιμακώσει και, αν θέλετε, να. Να βάλει στο παιχνίδι και τους δυτικούς. Ναι. Ακριβώς. Και να σταματήσει κάποιες φωνές, σαν του κυρίου Λαυρόφ, αλλά και κάποιων Αμερικανών γερουσιαστών που άκουσα. Αν τα λέμε έτσι, με όλα τα πράγματα, με όση πιο αντικειμενικότητα, είμαι εγώ στη Μόσχα. Και κάποιοι Αμερικανοί γερουσιαστές είπαν ότι πρέπει να επικρατήσει η λογική και να μην αφήσουμε τους θερμοκέφαλους να πάρουν τον έλεγχο. Πάντως, τώρα λοιπόν αυτή η δήλωση της κυρίας Τιμοσέγκο έρχεται και ρίχνει κυριολεκτικά βενζίνη στη φωτιά. Πάντως και το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ έτσι έχει δείξει κάποια δείγματα, θέλει να μεσολαβήσει κάπως ώστε η κατάσταση να πέσουν οι τόνοι. Υποθέτω, κύριε Χρυσοστομίδη, και εσείς το ξέρετε και καλύτερα, ότι θέλει να τα έχει καλά και με τον κύριο Πούτιν, γιατί υπάρχει και το θέμα του ενεργειακού. Ακριβώς. Και το φυσικό αέριο και γενικότερα είναι και ο τρίτος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ρωσία. Αν δείτε εδώ στη Μόσχα τις πωλήσεις γερμανικών προϊόντων και αυτοκινητοβιομηχανιών, θα καταλάβετε ότι η Γερμανία ουσιαστικά πάει να χάσει τον καλύτερό της πελάτη. Έτσι. Δηλαδή, και μιλάμε για μια αγορά τεράστια, δεν μιλάμε τώρα για Ιταλία, Ελλάδα και άλλες χώρες. Τα μεγέθη είναι, φαντάζομαι. Βέβαια. Αλλά φαίνεται ότι μπροστά στο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται εκεί τώρα, ίσως έχουν παραμεριστεί και ακόμα και αυτές οι, αν θέλεις, αυτές οι οικονομικές απολαβές τους και τα συμφέροντά τους. Κύριε Χρυσοστομίδη, έτσι όπως μας περιγράφετε την κατάσταση, αυτό που μπορεί να βγάλει κάποιος ως συμπέρασμα είναι ότι ακόμα και τώρα, αν βρεθεί μια συμβιβαστική, ας πούμε, λύση στην περιοχή, ενδέχεται αυτό να μην τελειώσει. Να πάμε δηλαδή σε μερικά χρόνια σε μια νέα ναζοπήρωση της όλης αυτής αντιπαράθεσης. Γιατί από τη στιγμή που η Ρωσία αναβαθμίζει, δηλαδή όλες αυτές οι εξελίξεις, νομίζω ότι αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, είναι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ρωσίας, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και διεθνώς. Από τη στιγμή λοιπόν που αλλάζει όλο Σύρια, αυτό. Έτσι, και ξεκίνησε με τη Συρία. Μπράβο. Ο ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας, νομίζω ότι δεν θα τελειώσει εδώ. Δηλαδή, και αν οι Ρώσοι είναι τόσο αποφασισμένοι να προχωρήσουν τα πράγματα και να κάνουν και τη δική τους ένωση που λέγαμε νωρίτερα πριν βγείτε εσείς στον αέρα και να ανταγωνιστεί και την Ευρώπη και την Αμερική σε συνεργασία με την Κίνα, πάμε σε ένα νέο παγκόσμιο χάρτη που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Φοβούμαι ότι αυτοί οι προβληματισμοί σας έχουν απόλυτα λογική βάση. Δυστυχώς, δεν ξέρω τι λύση θα βρεθεί, αλλά με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στην Ουκρανία, τα οποία δεν έχουν απλά την ανοχή αλλά και τη βοήθεια κρατών της Δύσης, και πολλά ακούγονται για τις σχέσεις του κυρίου Κλιτσκό, του Μποξέρ, με το Βερολίνο και διάφορα άλλα σενάρια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, φοβούμαι ότι ακόμα και αν βρεθεί μια προσωρινή λύση και επικρατήσουν οι πολιτικοί οι οποίοι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς, κύριε Χρυσοστομίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε μόνο πριν κλείσουμε ότι αύριο και ο κύριος Κέρι θα είναι στο Κίεβο και κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οπότε θα έχουμε και άλλα νεότερα. Να τον ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση περνάει η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης.